Στο Ανδρέου. Πρόκειται για τεράστια Καλό μεσημέρι, ποσότητα. κύριε Σάφη. Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τεράστια ποσότητα. Δόθηκε πληροφορία στις κυπριακές αρχές, κύριε Ανδρέου, και έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί αυτή η τεράστια ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών. Ναι, πράγματι είναι μια μεγάλη ποσότητα, μπορώ να πω η μεγαλύτερη αυτή τη ουσία τουλάχιστον. Τελευταία φορά που είχαμε εντοπίσει αυτή την ουσία, η οποία πρόκειται για συνθετική ουσία, ναρκωτική ουσία βασικά, δηλαδή, τι η ουσία... οποία προσωμιάζει ναι. με τις πρώτες ενδείξεις με μεθεδρίνη, είναι τελευταία εντοπίστηκε το 2014, μια ποσότητα 112 κιλών περίπου. Όσον αφορά την χθεσινή περίπτωση, τα αντικείμενα αυτά είχαν εντοπιστεί, φαίνεται να ήρθαν αεροπορικώς από τρίτη χώρα. Και η μεγαλύτερη πιθανότητα που έχουμε μπροστά μας και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε φαίνεται να προοριζόταν σε άλλη χώρα, για άλλη χώρα μάλλον. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσεις σε συνεργασία και θα αποσταλούν και αιτήματα δικαστικής συνδρομής τόσο στη χώρα που έχει, που φαίνεται να έχει, που ήταν η χώρα που έχουν φύγει αυτές οι ναρκωτικές ουσίες, καθώς επίσης και στη χώρα που φαίνεται με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε ότι θα κατέληγε. Σε ποια χώρα θα πήγαιναν, κύριε Ανδρέου, μπορούμε να πούμε? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Σάβα. Αντιλαμβάνεστε, γίνονται εξετάσεις. Σίγουρα η δημοσιοποίηση της χώρας που θα κατέληγαν αυτές οι ναρκωτικές ουσίες, αυτή η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Από ποια μας ήρθαν, σίγουρα... μπορούμε να πούμε? Από ποια χώρα μας ήρθαν? Ούτε αυτό μπορούμε να το πούμε, αν και υπήρξαν κάποια, έχει ακουστεί μια χώρα, εν πάση περιπτώσει εμείς δεν μπορούμε να το πούμε. Ισχύει εκείνη η χώρα που ακουστήκε, που δημοσιεύτηκε? Αυτό μπορώ να πω εγώ είναι τρίτη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε δημοσιοποίηση αυτή τη στιγμή, εφόσον είμαστε στο στάδιο που προσπαθούμε να εντοπίσουμε τόσο τους αποστολείς όσο και τους παραλήπτες, σίγουρα θα επηρεάσει τον εκκριτικό έργο. Και επειδή αντιλαμβάνεστε, μπλέκονται και άλλες χώρες σε αυτή την υπόθεση, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλά. Πού τα είχαν? Αυτό που βλέπουμε είναι κύλινδροι, κύριε Ανδρέου. Και πού τα είχαν, μέσα στο αεροσκάφος, τα έφεραν εκεί που είναι οι ταξιδιωτικές βαλίτσες, ας πούμε? Όχι, όχι, όχι. Είναι αντικείμενα τα οποία, εμπορεύματα βασικά, τα οποία ήταν αεροπορικός. Καθημερινά έρχονται χιλιάδες εμπορεύματα, είτε με πλοία, είτε με αεροπλάνα. Είτε αυτά τα εμπορεύματα καταλήγουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε η Κύπρος αποτελεί ένα διαμετακομιστικό σταθμό ώστε να σταλούν σε άλλες χώρες. Έτσι και αυτά φαίνεται ότι κάπως έτσι κατέληξαν, ήρθα μάλλον στην Κύπρο και θα κατέληγα σε άλλη χώρα. Μάλιστα, 500 κιλά ναρκωτικά. Και φανταζόμαστε ότι αυτή η πράξη, η μεγάλη πράξη εμπόρων ναρκωτικών, θα τους έφερνε πολύ χρήμα, κύριε Ανδρέου. Και έτσι, πόσα δηλαδή το υπολογίσατε, γιατί σας άκουγα και το πρωί γύρω στο... Το πρωί ακόμα δεν είχε υπολογιστεί. Αντιλαμβάνεστε, σε κάθε χώρα η αξία των ναρκωτικών ουσιών διαφέρει, αλλά έτσι με μια πρόχειρη... Ένα πρόχειρο υπολογισμό από ό,τι μας έχουν αναφέρει και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, σίγουρα ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια, κυρία Σάβα. 8 εκατομμύρια. Μάλιστα. Θα καταστραφούν τώρα όλα αυτά, έτσι, που έχουν κατασχεθεί τα 500 κιλά? Αυτό θα διαπιστωθεί και θα το δούμε αναλόγως της εξέλιξης. Αν ενδεχομένως χρειαστούν να υπάρξουν αυτά τα τεκμήρια και θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα τεκμήρια σε κάποια άλλη χώρα, ή αν. Η εκδίκαση γίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό που γίνεται στο τέλος της ημέρας και μετά από οδηγίες του δικαστηρίου, σίγουρα καταστρέφονται. Ναι. Άλιστα. 500 κιλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά.